αιωνία να είναι η μνήμη και μακαρία η ανάπαυση των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου αυτού, του περικαλούς αυτού ναού, του μακαριστού Επαμεινώντα, σύζυγου της κυρίας Φιλίτσας που βρίσκεται ανάμεσά μας και των γονέων τους, Ανδρέου, Γεωργίου, Σοφίας, και αυτοί εκοπίασαν και με τους ιδρώτες τους βοήθησαν να αναγερθεί αυτός ο ναός, αυτό το εξοκλήσι, το κόσμο της Ιεράς Μονής. Μητροπολιτικός ναός θα είναι αυτός, έλεγε χαρακτηριστικά στην κυρία Φιλίτσα ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος. Ετέλεσε τα θυρανίξια στις 9-10 Ιουνίου του 2010 και την επόμενη μέρα φύγαμε για το νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα και άρχισε η Οδύσσια του, η διετής Οδύσσια του, σε πλήστα όσα νοσοκομεία των Αθηνών και αλλού, όπου εκεί σήκωσε το σταυρό της ασθενείας και όπως χαρακτηριστικά λέει ένας αδελφός της Αγίας Μονής, έκανε εσωτερική ιεραποστολή, ευλογώντας και αγιάζοντας και θαυματουργώντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τις πρεσβείες του Αγίου Δαβίδ και του Αγίου Ιακώβου, πολλούς ασθενείς και ιατρούς και νοσηλευτάς. Και το χαρακτηριστικό, όταν εκοιμήθηκε στο Ναυτικό Νοσοκομείο των Αθηνών, ευωδίασε όλο το νοσοκομείο. Το ομολογούν οι πάντες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Το σώμα του εύκαμπτο. Ενίκησε την κατά τους επιστήμονας νεκρική ακαμψία και η θερμοκρασία του φυσιολογική. Κι έτσι τιμάται από τότε λαμπρός αυτός ο Άγιος της Ρωσικής Εκκλησίας αλλά και της καθόλου όλης της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας, ο Θαυματουργός, γιατρός στο επάγγελμα και άριστος, χειρουργός και οφθαλμίατρος, πρώτος εμελέτησε και εδίδαξε τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έτυχε σε περίοδο που οι Ρώσοι έκαναν αυτό το αντίθετο που κάνουν σήμερα. Εξεδίωκαν την Εκκλησία οι Μπολσεβίκοι. Στόχος οι χριστιανοί. Στόχος και ο ευσεβής, ο ευσεβέστατος γιατρός, ο Βαλεντίν, ο οποίος στο χειρουργείο είχε την εικόνα της Παναγιάς. Τη άναβε καντιλάκι, τη θυμιάτιζε, έκανε δεήσεις και ηγεσίες, την παρακαλούσε. Έπαιρνε τα μπαμπάκια, τα πότιζε με ιόδιο και με αυτό σχημάτιζε το σχήμα του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού, στο σώμα του ασθενούς. Έπαιρνε με επισημότητα το χειρουργικό λεπίδι και χειρουργούσε επικαλούμενος τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός έτρεξε τη φήμη του παντού, τον διαφήμισε. Από όλα τα μέρη προσέτρεχαν σε Αυτόν. Μα οι Μπολσεβίκοι τον έβαλαν στόχο. Τι εξορίες, τι συκοφαντίες, τι φυλακίσεις, τι ταλαιπωρίες. Εκείνος όμως μέσα του είχε τον Θεό, τον Χριστό, τον εσταυρωμένο και αναστάντα και αναλυφθέντα, και έμενε στερός παρά τις όλες ταλαιπωρίες, τις αντίξωες συνθήκες, μέχρι στη Σιβηρία, μέχρι τον Αρκτικό Πόλο, που εκεί σε μια περιοχή κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανέτελε ποτέ, και όμως όπου πήγαινε διακονούσε το Θεό με τις προσευχές, με τις δεήσεις, με τις λειτουργίες όπου μπορούσε
γιατί εντωμεταξύ χειροτονήθηκε και ιερέας και επίσκοπος και με τις χειρουργικές επεμβάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις με κατσαβίδια χειρουργούσε και αντί για ράματα είχε, με συγχωρείτε, τις τρίχες των μαλλιών των ανθρώπων. Δεν το έβαζε κάτω όμως, τα πάντα για τον άνθρωπο. Τέτοια πίστη ας έχουμε όλοι μπροστά μας, στο νου μας, και να γινόμεθα κατά το δυνατόν μιμητές. Αυτή την πίστη την κράτησε μέχρι τέλους. Υπέμεινε όλες τις τηλαπορίες και τα βάσανα για την αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό σήμερα χαίρει και αγάλεται. Γι' αυτό σήμερα είναι μια συντροφιά, ένας κόσμος με τον Άγιο Δαβίδ, που έζησε 400 χρόνια πριν από τον Άγιο Λουκά περίπου, με τον Άγιο Ιάκωβο που είναι μεταγενέστερος, με τον Άγιο Γέροντα Κύρουλο, με όλους τους Αγίους. Είναι μια συντροφιά, ένας κόσμος, μια αγκαλιά που μας καλούν και εμάς όλους, εφόσον το θέλουμε, να αφήσουμε τις προκλήσεις του παρόντος αιώνος και να τρέξουμε στην αγάπη του Θεού, ώστε όταν θα φύγουμε μια μέρα από τούτον τον μάταιο κόσμο, να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού, το οποίο, την οποία σας ευχόμεθα όλοι οι πατέρες. Αμήν. Κυρίου δεηθώμεν και ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Δι' αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξη. Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Πανωμού Αγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, εις την εν το άδειν του Αρχαγγέλου Γαβρίλ την ανάμνηση επιτελούμεν, την άμ τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες ο Μεγίστος Ταξιεργών Μιχαήλ και Γαβρίλ, με τα πασών των επουρανών δυνάμεων σωμάτων, και εσείς με δόξου προδρόμου και οδηστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Δαβίδ του Γέροντος Θαυματουργού Ιωάννου, του Ρώσου Μουρογητού Γέροντος Ιακώβου, του Νέου Ασκητού, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Ιεματικών Παντελεήμονος και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Εναγίης Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά μας η χάρις του Αγίου Λουκά, όλων των Αγίων. Καλό ξημέρωμα και αύριο με υγεία και χαρά. Ευχαριστούμε και την κτητόρισα που βρέθηκε ανάμεσά μας από την Αθήνα, παρόλες τις υποχρεώσεις της και τις δυσκολίες της, και έτσι μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Αύριο με το καλό. Και του Χριστού οπαδών αληθέστατον,
και των οσίων απάντων εφαμήλων, κι ο Χριστό τον Θεόν ηκέτευε πατερόσιε, δωρήσαστε πάση του μεγα έλεος. Και τα ονείδη των επεσκάτων φανέντα εν τη Ρωσία νέων Άγιων.